για το 12χρονο κορίτσι από τον Κολονό. Είναι κοντά μα η Άννα Κανδύλη. Έτρεξε πολύ η διαδικασία. Το περιμέναμε ότι θα γίνει τώρα στο τέλο. Είχαμε ένα φωτοφίνι στην πραγματικότητα. Γιατί, γιατί αρχέ Απριλίου κλείνει το 18μηνο τη προφυλάκηση των κατηγορουμένων για την 7 υπόθεση. 7 Απριλίου το, το πρώτο 18μηνο του Ηλία Μύχου είναι που λίγοι. Άρα, αν δεν έβγαινε το η απόφαση πρώτο. τώρα, υπήρχε κίνδυνο την άλλη εβδομάδα, αν καθυστερούσαν κι άλλο, να είχαμε το Μύχο ελεύθερο. Βεβαίω, Βεβαίως, Έτσι. να φεθεί, βεβαίω. Δεν μπορεί να κρατηθεί παραπάνω από 18. Άρα το, το τρέξαν, μήνες. το τρέξαν πάρα πολύ και την Παρασκευή. Για πε μα, Άννα, θα έχουμε αποφάσει και εκεί. Λοιπόν, 11 η ώρα η απόφαση για την Ρούλα Πισπυρίκου. Μία ώρα νωρίτερα το μεικτό πάλι ορκωτό για την 12χρονη. Για την υπόθεση τη 12χρονη. Έχει πει ότι εκείνη την ώρα θα εκφωνήσει την απόφασή του επί τη ενοχή των 26 κατηγορουμένων. Ε, υπενθυμίζω ότι η εισαγγελέα στην πρότασή τη έχει Μεταξύ άλλων, αυτό που προκάλεσε και πολλέ ναι, αντιδράσει, για τον 55χρονο που φέρεται και ο βασικό κατηγορούμενο, που είναι και ο βασικό κατηγορούμενο σε αυτή την υπόθεση, ότι δεν πρέπει να καταδικαστεί, να κηρυχθεί ένοχο για βιασμό, αλλά για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγια και να μην κηρυχθεί ένοχο για μαστροπία σε οίκου ανοχή και με σκοπό το κέρδο, αλλά για διευκόλυνση. Τη ανήλικη στην έκδοση. Αυτά ήταν που προκάλεσαν την. Είναι μια πάρα α... πολύ φορτισμένη δίκη. μια δίκη η οποία πραγματικά. Ε... και κλεισμένον των θηρών, Ναι, πέρα, Έγινε με έναν ένα τρόπο που. νομίζω πρέπει να προβληματιστούμε. Το λέω γιατί ξέρετε ότι σε αυτή την υπόθεση προσπαθήσαμε να εισφέρουμε πολλά στοιχεία. Φάγαμε πάρα πολλέ ώρε δημοσιογραφική έρευνα και νομίζω και σημαντικών αποκαλύψεων. Και ίσω ε, αν η δίκη αυτή γινόταν με τι πόρτε ανοιχτέ να είχαμε και μια πιο σαφή εικόνα για το ότι ακούστηκε, γιατί τώρα πολλά... Ε... Εμείς αν την πιο σαφή εικόνα, το θέμα όμως ήταν ότι έπρεπε να προστατευτεί το ανήλικο. Ονικό, γιατί ακούστηκαν και παρουσιάστηκαν πάρα πολλά μέσα στο προφανώς, δικαστήριο. Προφανώς, προφανώς. Τώρα, το κορίτσι το 12χρονο, το τότε είχαμε 12χρονο. Είχαμε μια παρέμβαση ναι. λίγα 24 ώρα πριν. Ναι. 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 Σήμερα είναι 14 στα 15. Είπαμε ότι ζει με τη θεία του ένα πρόσωπο που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο και παίζει ακόμα γιατί είναι η γυναίκα που αποκάλυψε την ιστορία και που πήρε μαζί τη αυτό το κορίτσι. Και το κορίτσι δεν μένει σε ίδρυμα. Ε, έγινε μια εκδήλωση. Έγινε μια εκδήλωση από μια επιτροπή, μια ομάδα συμπαράσταση. Αλληλεγγύη. και στη μάνα του κορίτσιου. Ε, και εκεί υπήρξε ένα μήνυμα από την ίδια την τότε 12χρονη. Ε, που να το δούμε και να ευχαριστήσω την Άννα Καντήλη για το ρεπορτάζ τη είμαι η... Και θέλω να σας εκφράσω μια τελευταία φορά τα συναισθήματά μου. Ακούστε με σας παρακαλώ, ακούστε με. Εσείς ήσασταν η λύτρωσή μου. Η βοήθεια που περίμενα τόσο καιρό μέσα στον εφιάλτη που ζούσα. Σας εμπιστεύτηκα. Σας μίλησα. Περίμενα τη βοήθειά σας για να μην περάσει κανένα άλλο παιδί όσα πέρασα εγώ. Η τιμωρία μου όμως δεν έχει τελειώσει. Οι εφιάλτες μου είναι ακόμα εδώ. Όχι τη μαμά μου. Πήγαινα στην πλατεία με το ποδήλατό μου, όπως όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Μακάρι να μην είχε εμφανιστεί ποτέ αυτό το τέρας Μπροστά μου, όμω εμφανίστηκε. Σα ζητώ συγγνώμη που δεν μίλησα από την αρχή, φοβόμουν πολύ. Ήρθε η ώρα όμω, ήρθε η λύτρωσή μου. Ήρθατε εσεί. Πίστεψα ότι τελείωσαν οι εφιάλτε μου και ξαφνικά. Πού είναι η μαμά μου, γιατί τη μαμά μου, πού είναι τα αδέλφια μου, πού είναι η οικογένειά μου, γιατί με αφήσατε μόνη μου. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που δεν σα μίλησα νωρί. Όχι η μαμά μου. Θέλω να σταματήσουν οι εφιάλτε μου εδώ. Τα Χριστούγεννα δεν με άφησαν ούτε τη μαμά μου να δω. Θέλω να σα πω κάτι, κυρία Ισαγγελέα. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στα χέρια σας ήταν όλα μία πλάκα. Αυτό θέλετε να μου πείτε μετά από όλα αυτά που πέρασα. Αυτό που ζητάω από το δικαστήριο και από τον κύριο Πρόεδρο, τους δικαστές και τους ενόρκους, είναι να με πιστέψουν ότι η μητέρα μου δεν γνώριζε τίποτα από όλα αυτά που έκανα και όχι ότι στα μισά λέω αλήθεια και στη μαμά μου λέω ψέματα. Η μαμά μου είναι αθώα και θα το λέω συνέχεια μέχρι να το καταλάβουν όλοι.